Κώστας Ανδρέου, Απρίλιος 2004. Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών στη Θεσσαλονίκη. Πρώτη φορά ευδιάθετος, ευτυχής θα έλεγε κανείς, να παρουσιάζει τα έργα του. Πρώτη φορά επιτέλους δικαιωμένος στην πατρίδα του, 3 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή. Μια αναδρομική έκθεση του έργου του που ήθελε τόσο πολύ. Για να μπαίνει μέσα και έξω, τιμή στον Καβάφη. Ένας που έκανε αντίσταση, έκανε και μια μουσικότητα. Σχεδόν 50 χρόνια πίσω, Παρίσι. Αναγνωρισμένος γλύπτης ήδη στη Γαλλία, σε ένα φιλμ εποχής, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά. Αποφάσισε ότι δεν πρόκειται να κάνει κλασική γλυπτική, όχι μάρμαρο, ξύλο, μέταλλο, μέταλλο ναι, αλλά όχι το κλασικό μέταλλο, και άρχισε να πειραματίζεται με την οξυγονοκόλληση, με τις λαμαρίνες, με ανορθόδοξους τρόπους στην γλυπτική, ενώ στα πρώτα του στάδια επηρεάζεται από τα ζωάκια του Σταύρου, τα άλογα του Πικάσο, με την γνωστή αφαιρετικότητα που παρουσιάζουν. Γνωρίζει το έργο του Γκονσάλες, γνωρίζει το έργο του Γκαργκάλο. Σίγουρα τον ενδιαφέρει στο Παρίσι ζει ο Μπραγκούζι. Τα πρώτα του έργα σε αυτή τη φάση που αρχίζει η αφαίρεση έχει ακόμα μια σχέση με την παραστατικότητα. Μάνα με παιδί, οικογένεια, μορφές, η Νίκη έχει όλα τα στοιχεία του πετάγματος, του πουλιού σε μεγάλες διαστάσεις. Τα θεωρεί και πολύ σημαντικά ο ίδιος. Γεννήθηκε το 1917 στο Σάο Πάολο στη Βραζιλία, εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Πρόλαβε να έχει μνήμες από τη Βραζιλία που επηρέασαν σίγουρα παρακάτω την πορεία του. Μετά εγκαταστάθηκε με την οικογένεια στην Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα. Από μικρός καταγινότανε με μικρά πραγματάκια που έφτιαχνε και οι καθηγητές του, οι δάσκαλοι του λέγανε τι εξαιρετικά πράγματα φτιάχνεις και τον οθήσανε στην τέχνη. Ειδικά μια καθηγήτριά του που τη μνημονεύει πάρα πολύ. Στην εφηβεία του. Και θυμότανε τα διδάγματα που πήρε από αυτή η πρώτη επαφή του με την ιστορία της τέχνης. Μετά τις αγάπες του στη Βραζιλία, το χρώμα, τη χαρά της ζωής, τα σύμβολα. Αυτά είναι έργα που έχω κάνει πριν τον πόλεμο. Πριν τον πόλεμο έκανα το 35 μέχρι το 45 έκανα αγάλματα από παιδιά, ναι, γι' αυτό είναι η αδερφή μου η Ορθοδοξία και αυτά είναι 2 παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Ο Κώστας Ανδρέου, στέλεχος του ΕΑΜ, δεν απουσιάζει από τον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας του. Έχει ήδη προλάβει από το 1942 να συμμετάσχει στην Πανελλήνια έκθεση με πολύ καλές κριτικές. Θα ακολουθήσει τους υπόλοιπους νέους διανοούμενους και καλλιτέχνες στο μπλου του Ματαρόα προς τη διάσωσή του στη Γαλλία και την υποτροφία για τις σπουδές του εκεί. 1945-46 και από την αρχή κατάφερε να ξεκόψει από την ακαδημαϊκή παιδεία όπου τον είχαν στείλει αρχικά, ακαδημαϊκή τέχνη, και γνωρίστηκε με τον Le Corbusier, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ταυτόχρονα γνωρίζει τον Κοκτό και μάλιστα αργότερα μου λέει ο ίδιος, του είπε ο Κοκτό εξ αρχής, θα γίνεις μεγάλος. Και νομίζω από τότε υιοθέτησε τον γραφισμό του Κοκτό στην υπογραφή και στο σχέδιο. Σιγά σιγά θα τα εγκαταλείψει και θα προχωρήσει σε μια πολύ πιο αφηρημένη διατύπωση. Δηλαδή το θέμα για αυτόν γίνεται η αφορμή για να δουλέψει με αυτό που πιστεύω τον ένοιαζε πολύ, η ομορφιά στο βάθος, η ομορφιά της φόρμας. Είναι μοντέρνος, αλλά δεν απορρίπτει ποτέ την ομορφιά. Φτάνουμε την εποχή του 56, όπου κάνει μια τεράστια ανατροπή στην παγκόσμια γλυπτική, δουλεύοντας πάνω σε μια καινούρια τεχνική που ανακαλύπτει ο ίδιος, που λέγεται σφυριλατημένος ο ρίχαλκος,
και για το οποίο γραφτήκανε δεκάδες άρθρα και βιβλία και πολλοί Γάλλοι κριτικοί τον ονομάσανε ο μοντέρνος ύφεστος. Λέει ο Κώστας Ανδρέου, δεν είχα καμιά επιθυμία να κάνω κλασική τέχνη. Για να απελευθερωθώ από τα παραδοσιακά υλικά, έβαλα ως στόχο μια νέα τεχνική, τον οξυγονοκολλημένο ορίχαλκο, το 1947. Γρήγορα κατάλαβα πως το υλικό ανταποκρινόταν στη φύση μου ως δημιουργού για να εκφράσω καλύτερα τη φαντασία μου και την ποίησή μου. Η αγάπη των κυμάτων είναι δηλαδή, το έκανα από τα κύματα. Όταν είδα μία κοπέλα να κολυπάει, κατάλαβα ότι το χύμα γινόταν γυναίκα και γυναίκα κύμα. Δηλαδή το νερό έχει μια με τα κύματα μια θηλυκή μορφή και νομίζω πως ο Οδυσσέας είχε δει τα κύματα να πούμε και νόμιζε πως ήταν σιρήνες και ο ήχος της θαλάσσης που ήταν η μουσική. Σχεδιάζω μέσα στο χώρο, τόσο τον εξωτερικό όσο και τον εσωτερικό, με νήματα από ορίχαλκο και φέρνω στο φως μια δημιουργία πέρα από την επιφάνεια, στην οποία συχνά δίνω τον τίτλο «Εσωτερική ζωή». Μιλάει για το αυγό του Μπρανκούζη μας, λέει ότι εγώ ήθελα να μπω μέσα και μπήκα μέσα, άνοιξα τη φόρμα, δημιούργησα διαμπερείς όγκους. Το πουλί που δεν πετά, αυτό. Αυτό το άγνομα είναι στο μπρούζο και το λέω το πουλί που δεν πετά. Πρώτα σχεδιάζω, κατόπιν πηγαίνω στο εργαστήριό μου, παίρνω φύλλα ορίχαλκου και τα κόβω, ετοιμάζω το υλικό μου. Αρχίζω να τοποθετώ τα στοιχεία στη διάσταση που διάλεξα. Δουλεύω συνέχεια, αμέτρητες ώρες και ημέρες. Κάνω γλυπτική, γιατί έχω ανάγκη να δημιουργώ. Και αυτή είναι η μεγάλη σιρήνα, η οποία είναι βέβαια μονιμόν, πως θέλω, δεν ξέρω πως θέλω, είναι μονιμόν, ναι. Η δημιουργία είναι για μένα μια ερωτική πράξη, μια απόδραση στο επέκεινα. Με οδηγώ την ευαισθησία μου. Πιθανόν διαθέτει ο δημιουργός μια έκτη αίσθηση. Είναι η κολόνα, το που λέω, 7 εποχές που το έχει σε 7 φόρμες, ο οποίος είναι μια κολόνα την οποία πρέπει να την, δεν τη βλέπεις μόνο κόμματα, αλλά πρέπει να την, να περπατάς, να βλέπεις τα διάφορα πράγματα. Σταδιακά προχωρείς σε μια αφαιρετικότητα. Δεν χάνει ποτέ όμως την επαφή με κάτι συμβολικό πραγματικό. Τα θέματα που επιμένει είναι, ας πούμε, το μάτι. Μου λέει, και γιατί να κάνω ολόκληρο το πρόσωπο και να μην κάνω το μάτι. Προσέξατε την εκφραστικότητα του ματιού. Τον κύκλο, τον ήλιο με τις ακτίνες. Οπότε μπορεί να ξεκινάει από ένα σύμβολο, αλλά γίνεται ένα δομικό στοιχείο στην γλυπτική του. Ας πούμε το μάτι θα το κάνει σε πολύ μεγάλο μέγεθος. Μετά το λέει στήλες ή κολόνες, κατακόρυφα στοιχεία, τα οποία έχουν διαφάνειες, διαμπερείς όγκους, με σύρμα, με αυτή την... Κάποια στιγμή λέει, εγώ κάνω μόνο χαλκώση, οξυγονοκόλληση, λαμαρίνα, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Θα το πάει ως τα άκρα, ως το τέλος, όπου αφαιρώντας, προσθέτει χρώμα, προσθέτει λαμαρίνα, κάνει οξυγονοκόλληση. Αυτά τα σχήματα γίνονται σχεδόν αφηρημένα ιδεογράμματα. Βλέπετε μια κολόνα η οποία έχει μια διαφάνεια και είναι μέσα και έξω.
Είναι μια εσωτερική ζωή ολόκληρη μέσα και έξω. Πιστεύω πως σε κάθε έργο υπάρχει ψυχή. Αυτό είναι εκείνο που αναζητώ, για να γίνουν ανθρώπινες οι δημιουργίες μου και κάθε μια τους να γίνει τόπος απόδρασης. Ο γνήσιος καλλιτέχνης είναι εκείνος που αναγγέλει και καταγγέλει την εποχή του. Το μυστήριο της ζωής πάει πολύ πιο πέρα από την επιφάνεια και το μάτι του δημιουργού πρέπει να εκθέτει την προσωπική του αίσθηση στο έργο του. Από τη στιγμή που διάλεξα να κάνω γλυπτική, έπρεπε να δεχθώ όλα τα εμπόδια και τους κινδύνους. Διαστημόπλια, τα οποία ήταν ασφαλώς από την παιδική μου ζωή, που ήταν από τη Βραζιλία, ίσως να έρχονται από εκεί. Βέβαια, εκεί νομίζω ότι πλησιάζει λίγο και τον Τζακομέτη, ακόμα τη Χέπουορθ, με αυτά τα μεγάλα ανοίγματα, με αυτά τα σύρματα που ανοίγουν στο εσωτερικό. Ενώ παλιότερα είχε ίσως παραπάνω σχέση με τον Μουρ, για να καταλήξει προς το τέλος τα περίφημα αεροστατικά, όπου εξαλλιώνεται πια η φόρμα, είναι σύρμα χώρος. Και άλλοτε και οι τίτλοι των έργων του δείχνουν, λέει «Σπάτσιο». Χώρος. Σχέσεις χώρων, σχέσεις σχημάτων, εκεί πια εγκαταλείπει ακόμα και το σύμβολο που τον ενδιέφερε παλιά, το μάτι, ο ήλιος, το πτηνό, το πέταγμα κτλ. Σχέσεις χώρων. Γίνεται δηλαδή, νομίζω είναι εκεί πια η πλήρης οριμότητα. Ο Ανδρέας Αντωνόπουλος, πατρινός, πολιτικός μηχανικός, κληρονόμος της οικογένειας που από το 1919 κατέχει την Αχάια Κλάους, ξαφνικά εισβάλλει στην έρευνα για τον Κωνσταντίνο Ανδρέου. Ο συγγενής του, Γιάννης Μιλιάδης, πολυσχηδής πνευματική προσωπικότητα, φίλος με το Μιράτ και από το 1964 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου, αλλά και στο παρελθόν φίλος με τη Μαρίκα Κοτοπούλη, οθεί τον Ανδρέα Αντωνόπουλο στην τέχνη, ο οποίος παντρεύεται και αυτός με ηθοποιό και ταυτόχρονα αρχίζει να δημιουργεί μια σοβαρή συλλογή έργων τέχνης. Ανακαλύπτουμε το προσωπικό τετράδιο του Ανδρέα Αντωνόπουλου με τη λίστα της συλλογής του. Εκεί, μεταξύ άλλων, βλέπουμε έργα του Μπουζιάννη, Ανδρέου, Παρθένη, Οικονόμου, Στέρη, αλλά και των Ελληνοαμερικανών, Ζορζ Κονστάν, και Ζων Ξέρων. Η Αχάια Κλάους διαθέτει εκείνα τα χρόνια γραφεία στη Fifth Avenue στη Νέα Υόρκη και ίσως στα ταξίδια του εκεί έρχεται σε επαφή με την Αμερικάνικη πρωτοπορία. Ο Αντωνόπουλος συνδέθηκε στενά με τον Γιώργο Μπουζιάννη και τον Κώστα Ανδρέου ήδη από τη δύσκολη δεκαετία του 1940. Οι δύο πρωτομές από την πρώτη καλλιτεχνική περίοδο του Ανδρέου 1942 και 1945 οικοδομούν μια μακρόχρονη φιλία. Η φιλία του Αντωνόπουλου με τον Ανδρέου αποτυπώνεται στην αλληλογραφία που διατήρησαν οι δύο άνδρες για σχεδόν 40 χρόνια μέχρι το θάνατο του συλλέκτη του 1981 με ευχετήριες κάρτες για τα Χριστούγεννα ή ονομαστικές γιορτές, με μικρά χαρακτικά υπογεγραμμένα και αφιερωμένα στον αγαπητό κύριο Αντωνόπουλο στην αρχή
και τον αγαπητό Ανδρέα αργότερα. Ο Ανδρέου κλείνει τη συγκινητική αυτή υλογραφία με μια συλληπιτήρια επιστολή προς τη σύζυγο του Αντωνόπουλου Μέρη το 1982. Αναφέρεται στον Αντωνόπουλο ως αδελφό και εκφράζει την επιθυμία μιας αναδρομικής έκθεσης των έργων του στην Αθήνα εις μνήμην Ανδρέα Αντωνόπουλου. Η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Ανδρέου στην Biennale της Βενετίας το 1966 συμβάλλει ώστε να οργανωθεί για την επόμενη χρονιά, για τις 5 Μαΐου 1967, στην αίθουσα τέχνης του ξενοδοχείου Χίλτον, μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του καλλιτέχνη. Οι συνταγματάρχες όμως, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και τη δικτατορία, αλλάζουν τα δεδομένα σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής στη χώρα. Ο Κωνσταντίνος Ανδρέου, όπως είναι φυσικό, αδυνατεί να παρευρεθεί στην έκθεση. Τα έργα έχουν έρθει και η έκθεση ανοίγει, όπως καταγράφεται στα επίκαιρα της εποχής, με απόντα τον καλλιτέχνη. Η αίθουσα τέχνης των Αθηνών, Χίλτον, στην προσπάθειά της να παρουσιάσει εις το ελληνικό κοινό τους σημαντικότερους Έλληνας καλλιτέχνες του εξωτερικού, προσεκάλεσεν εκ Γαλλίας το Γλύπτη Ανδρέου να εκθέσει στην πατρίδα του την τελευταία του εργασία. Ο Ανδρέου εκθέτει 51 γλυπτά και 12 χαρακτικά. Η τεχνοτροπία του Ανδρέου, εντελώς προσωπική, δουλεμένη σε μπρούντζο, περιλαμβάνει τρισδιάστατα γλυπτά, καθώς και έκτυπα ανάγλυφα. Μία από τις πρωτοτυπίες του Ανδρέου είναι ότι η συνεργασία μεταχειρίζεται το χρώμα εις μίαν εντελώς ειδική του εφαρμογή. Μπορεί να ξεκινάει από ένα σύμβολο, αλλά γίνεται ένα δομικό στοιχείο στην γλυπτική του. Το πέταγμα στο πουλί. Πέταγμα στην οίκη, πετάω στα πτηνά αλλά και στην οίκη. Αυτά σιγά σιγά από σύμβολα μετατρέπονται σε μια όλο και πιο αφηρημένη γλώσσα. Στα περίφημα ανάγλυφα μετά το 67 έρχεται το χρώμα. Εγώ νομίζω ότι εκεί υπάρχει ανάμνηση στο λαμπρό χρώμα της Βραζιλίας, της καταγωγής, την οποία επισκέφθηκε μετά με εκθέσεις. Έχει πάει στην Αυστραλία, πίσω στο Σάο Πάολο. Είχε μια τεράστια δραστηριότητα με εκθέσεις, είτε ατομικές είτε ομαδικές. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτή η αφαιρετικότητα εξαπλώνεται σε μεγάλο μέγεθος. Ξεφεύγει λίγο και από το ρόλο αμυγός του γλύπτη και στρέφεται έντονα εκτός από τη ζωγραφική και στη χαρακτική. Στη χαρακτική μάλιστα, στη Γαλλία θεωρείται από τους μεγαλύτερους που έχουν περάσει, απόδειξη ότι η Γαλλία τον είχε επίσημο εκπρόσωπο για 7 χρόνια στις Biennale για τη χαρακτική του. Ήταν ο πρώτος ο οποίος έκανε τρισδιάστατα χαρακτικά, ενώ όπως ξέρουμε όλοι τα χαρακτικά γίνονται σε 2 διαστάσεις, αυτός δούλευε σε 3 διαστάσεις. Μας μίλαγε πολύ για τα γλυπτά αυτά, αν τα έχετε δει, που είναι τριδιάστατα, και μας μίλαγε και για την τέταρτη και την πέμπτη διάσταση. Τα χρωματιστά και πέρα έχει και το παράλληλο κομμάτι της ζωγραφικής, η οποία είναι απόλυτα συμπληρωματική στο έργο της γλυπτικής. Πολλά τα βλέπουμε το μάτι, το πρόσωπο, πολλές φορές εκεί μοιάζει, θυμίζει ακόμη περισσότερο Κοκτό.
την ιδέα του πώς θα δει το κεφάλι του ανθρώπου, πώς εντάσσει το μάτι κτλ. Τα βλέπουμε στην ζωγραφική του με χρώμα. Κάνει και ζωγραφική και σχέδιο, γιατί ενδιαφέρεται να μελετήσει το χρώμα. Πολύ ωραίες αφορμές, πραγματικές αφορμές για να γίνουν αφηρημένες φόρμες. Το γιατρείο μου βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, αλλά πριν 20 χρόνια το είχα άλλα 15 χρόνια στη Γαλλία, στην πόλη Ταβερνή, που είναι 20 χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι. Γνωριστήκαμε με τον Ανδρέου μέσω άλλων φίλων Ελλήνων καταγωγής Αλεξανδρινής. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, δεν ήξερε ο Ανδρέου ότι εγώ ήμουν οφθαλμίατρος. Ήρθε στο σπίτι μας να φάμε όλοι μαζί με τους κοινούς φίλους και μου φέρνει τον πίνακα αυτόν εδώ που είναι μαύρο με άσπρες κουκκιδίτσες. Εγώ ταράχτηκα. Δημιούργησε μια τρομερή επαφή, χωρίς να ξέρει ότι εγώ είμαι οφθαλμίατρος, να μου προσφέρει στο σπίτι μου ένα έργο που δείχνει πώς είναι το λέιζερ που κάναμε περισσότερο για τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, καίγοντας λίγο τον αμφιβληστροειδή, και να είναι αυτές οι άσπρες κουκκιδίτσες που βλέπετε στον πίνακα. Μετά ήρθαν του εδώ τα μάτια του και έρχεται με έναν άλλο πίνακα που είναι ένα μάτι που έχει στη μέση ένα μικρό παράθυρο με ένα ωραίο κόκκινο χρώμα και μέσα από το παράθυρο σαν να βλέπεις μια ηλιακτίδα. Και μετά οι επισκέψεις μας σιγά σιγά. Τον πρώτο πίνακα που πήρα εγώ είναι αυτό που βλέπετε με την κόκκινη κουκίδα στη μέση, που δείχνει όλο το μάτι, όμως μέσα από αυτή η κουκίδα έχει περσίδες. Για μένα, ναι, το είχα βάλει χωρίς να το συνειδητοποιήσω, ούτε στο πρώτο μου γιατρό, ούτε σε αυτό που ήρθα, τον έβαλα αυθόρμητα εκεί που ήθελα. Εξετάζοντας εδώ, κοιτάζοντας το μάτι του ασθενούς, κοίταγα μέσα από την περσίδα αυτή, ένιωθα ότι μέσω αυτού του πίνακα ότι εγώ έβγαινα από τον κλειστό μου χώρο που ήταν πάντοτε σκοτεινός και ήμουνα έξω στον ήλιο. Όμως εγώ ερωτεύτηκα και αυτό τον πίνακα, τον μπλε, που μου δείχνει όλο τον κόμχο και μπαίνει μέσα και μου δίνει την προέκταση στον εγκέφαλο. Από εκείνη τη στιγμή το επικοινωνούσαμε με τα μάτια και εγώ ρουφούσα ό,τι έλεγε. Δημιουργήθηκε μια μεγάλη επικοινωνία ψυχική, ανθρώπινη, όπως θέλετε πάρτε την. Ερχόταν τακτικά και στο σπίτι και έπαιζε με τα παιδιά μου. Ένας καλός άνθρωπος, κι ας μην έχει παιδιά, όταν αγαπάει τα παιδιά, αγαπάει όλα τα παιδιά του κόσμου. Κι ας μην έχει κάνει δικά του παιδιά. Πηγαίναμε μέσα στο ατελιέ που είχε πάρα πολλά έργα, ένα δίπλα το άλλο. Ποτέ δεν μας τα έδειχνε όλα. Κάθε φορά που πηγαίναμε, πήγαινε και ξεδίπλωνε ένα θέμα και μας μίλαγε γι' αυτό. Τα διάφορα Σαββατοκύριακα που πηγαίναμε και καλούσε και άλλους φίλους, σιγά σιγά είχαμε φτιάξει μια μεγάλη ομάδα φίλων. Το ποτήρι με το κρασί μας ένωνε το σύμβολο της φιλίας όταν είναι πραγματική φιλία. Με το Μαγκλουάρ συμπαθηθήκαμε πάρα πολύ. Και θελήσαμε στο τέλος να κάνουμε μια ομάδα οι φίλοι του Ανδρέου. Μία φορά το χρόνο το καλοκαίρι κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση που όλοι οι φίλοι και οι φίλοι των φίλων που φέρναμε μαζί μας επισκεπτόμεθα επί τόπου τα έργα του και τα έβλεπαν διαζώσεις. Όλοι προσπαθούσαν με όλους τους οικονομίες να έχουν έργα του Ανδρέου στο σπίτι τους. Τον εκτιμούσαν πάρα πολύ. Παρίσι έμεινα 2 χρόνια και εκεί φυσικά γνωρίστηκα και με τον Κώστα τον Ανδρέου. Πήγα και στο ατελιέ του, ο ίδιος με αγκάλιασε έτσι και με πολύ φιλία και με πολύ αγάπη. Ο Ανδρέου ήταν ένας τόσο ζωντανός άνθρωπος και τόσο εργατικός που δεν είχε ανάγκη τίποτα, δηλαδή ουσιαστικά τον βρίσκαν, δεν τους έβρισκε. Η αναγνώριση έρχεται γρήγορα,
Πράγματι, κάνει πάνω από 70 εξαίσεις, όχι μόνο στη Γαλλία. Απλώνεται σε όλο τον κόσμο, σε διεθνείς συμμετοχές, σε ομαδικές, σε ατομικές εκθέσεις. Βραβεύεται. Κάποια στιγμή γίνεται και υπότης της Λεγιώνης της Τιμής στη Γαλλία. Ήταν επί 7 επίσης χρόνια ο διευθυντής του Salon d'Automne. Το Salon d'Automne είναι ίσως το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό γεγονός της Ευρώπης εδώ και 1,5 αιώνα. Ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση στο Grand Palais της έκθεσης επίσημης του κράτους. Δεν θυμάμαι πότε τη λέγαν τότε. Και έπρεπε να παρουσιάσει ένα καινούριο του έργο και να το έχει στην είσοδο. Και ήταν το περιβόητο η οικογένεια. Και είχε τόσο κόσμο, τόσες προσωπικότητες. Απλώς ένα δευτερόλεπτο εμείς τον είδαμε και ήξερε ότι είμαστε εκεί. Διότι υποδεχότανε όλο αυτόν τον κόσμο. Εκεί εγώ τα έχασα με τον Ανδρέου. Από το 1967, ο Κωνσταντίνος Ανδρέου δημιουργεί το ατελείο και το σπίτι του στο Ville du Bois. Το 1986-87 δημιουργεί το γλυπτό αυγό οικογένεια, το οποίο εκτίθεται στον προαύλιο χώρο του πολυχώρου Escal στο Ville du Bois. Το έργο είναι επιβλητικό. 2,60 μέτρα ύψος, 1,30 μέτρα πλάτος και 86 εκατοστά πάχος. Είναι ένα γλυπτό σε δύο όψεις. Στην πρώτη όψη, μια οικογένεια με τη χαρά της συνένωσης, της κυοφορίας μιας νέας ζωής, με αισιόδοξη και χαρούμενη διάθεση για το μέλλον. Στην άλλη πλευρά, η οικογένεια με τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα αδιέξοδα, το φόβο για το μέλλον, τη θλίψη της απώλειας. Το έργο λαμβάνει το ανώτατο βραβείο Αντουάν Πευσνέρ το 1988. Το μνημιακό αυτό γλυπτό σηματοδοτεί τη σχέση αγάπης που έχει με την πόλη για τους ανθρώπους της. Συναισθήματα δυνατά και αμοιβαία, που διαρκούν έως και σήμερα. Το Ville du Bois συνδέεται και με άλλες προσωπικότητες διεθνούς κύρους. Ο διάσημος σκηνοθέτης και ηθοποιός Ζακ Τατί χρησιμοποιεί την πόλη σαν σκηνικό στα κινηματογραφικά του γυρίσματα. Η Marie Curie συνδέεται με την πόλη. Ο Henri Jourjadon, γλύπτης και ζωγράφος μεγάλων έργων, μέλος της Ακαδημίας του Βελγίου, καταγράφεται επίσης στα αρχεία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, που φέρει τιμητικά το όνομα Constantin Andréu. Συνδέεται με αυτόν τον τόπο, συνδέεται με τη βιβλιοθήκη όπου αφήνει ένα μεγάλο κομμάτι από το έργο του, νομίζω 20 έργα, ζωγραφικά και γλυπτά. Je pense quand j'ai connu Andréu, c'était quand mon mari était maire de la ville du Bois. Et qu'il est venu en mairie en disant je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais des portes ouvertes chez moi. Donc si vous voulez venir, venez. Donc c'est là que je l'ai rencontré. Moi aussi je faisais de la sculpture, je faisais de la peinture, donc on a eu un lien assez fort. Donc je l'ai connu tout le temps. Il a fait des expositions dans Paris, le Salon d'Automne. À peu près tous les ans, il faisait une exposition, il prêtait une œuvre. Et on allait le voir à Paris pendant plusieurs années. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit aussi, il écrivait très très bien. Il a fait des poèmes aussi. Il a fait donc des sculptures, des peintures, la sculpture avant, comment ça s'appelle, le laiton soudé en plaques. Donc il a fait ces sculptures,
des bas-reliefs. Il en a fait énormément de bas-reliefs. Il a fait des bijoux aussi, des tableaux, mais des tableaux petits, mais grands aussi. Moi, quand il a quitté la ville du bois et que j'ai vu, parce que j'ai vu son déménagement, il était très ému et il a fait des grands tableaux immenses. C'était toujours grand avec lui et c'était toujours la corrida. Il aimait bien cette corrida. C'est toujours des taureaux d'ailleurs, parce que moi j'en ai chez moi des taureaux en litho. Mais j'ai aussi des peintures que je pense que, je ne sais pas si les gens l'ont déjà vues. Alors, comme il était grec, il y avait les amis grecs de Paris. Donc, une fois par an, il faisait un petit dîner et il exposait ses tableaux. Il en vendait et il s'était mis à faire des bijoux. Il vendait plus de bijoux, mais ça lui donnait un petit peu d'argent, je pense. En photo, à temps de peindre tous les deux. Et il habitait donc la ville du bois, une maison en pierre avec un grand, grand atelier immense. C'est là qu'il faisait ses sculptures, ses peintures. Et cette maison, il pensait que la ville aurait acheté cette maison, mais elle était en ruine. Il y avait trop, trop de travaux. Il y a des gens qui l'ont acheté. Moi, j'aurais bien aimé. Parce qu'elle l'a connu bien plus tôt que moi, parce que moi j'ai eu l'occasion de connaître Andréou de par ma fonction donc de maire adjointe à la culture à la ville du Bois. J'étais là effectivement lors de l'inauguration donc, de la bibliothèque et lors de l'installation donc, des œuvres d'Andréou à la bibliothèque. Et c'est vrai que c'était, je m'en souviens toujours de cette journée, il y avait beaucoup, beaucoup de gens, bien que la bibliothèque soit quand même pas très, très, très grande, mais c'était pour la ville quelque chose donc de très important. Il y avait le député, bien sûr, et d'autres personnalités qui sont venues. Andréou a une influence quand même sur la commune, puisqu'il a eu aussi l'occasion de nous faire donc une œuvre magistrale qui est quand même La Maternité à l'Escale, donc qui est une œuvre importante qui a été créée spécialement donc sur la commune. Et à l'époque, si je me souviens bien, il fallait récupérer la matière première qui était de la fonte, je crois. Et ça avait généré autour de cela tout un phénomène jusqu'au jour où on l'a installé. Ensuite, Andréou, nous avons voulu que ses œuvres soient installées dans un endroit où tout le monde puisse les voir. Donc à l'origine, c'était installé à la salle en haut que nous avons vue tout à l'heure. Et puis comme je vous l'expliquais, nous avons, dans notre projet culturel, nous avons décidé de rénover donc une maison que nous avons achetée dans un parc, ce qu'on appelle la maison culturelle des Joncs Marins, dans lequel une partie, enfin toutes les œuvres d'Andréou, enfin une partie, puisque celles-ci vont quand même rester à la bibliothèque, puisqu'il doit y avoir quand même des œuvres qui doivent rester puisqu'elles portent son nom, mais l'essentiel de celles-ci seront donc dans cette maison de la culture, un endroit dans un parc spécialement donc dédié. Je pense que si Constantin Andréou était là, il serait ravi de la destination que nous lui avons accordée à ses œuvres. Quoi vous dire d'autre aussi? Donc effectivement, je vous parlais qu'il y avait une association, l'association d'Andréou, qui a été très active pendant de nombreuses années. Mais là, du fait que les œuvres pour l'instant ne sont pas visibles,
ou très peu. Donc l'association s'est mise en sommeil et nous espérons que lorsqu'elles retrouveront leur lieu, eh bien cette association sera de nouveau active. Effectivement, la mairie a prêté des œuvres pour l'organisation d'expositions et de salons, notamment à ce salon d'automne. Et ensuite, ces œuvres bien, sont revenues à la bibliothèque. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que, bien sûr, nous sommes la mairie, la municipalité est contente d'avoir toutes ces œuvres. Il nous a fait une donation quand même assez importante. Et nous sommes ravis de tout cela. Et pour nous, effectivement, Constantin Andréou est un personnage et un artiste important pour notre commune. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχείο της πόλης, δεσπόζει ένα ζωγραφικό έργο του Ανδρέου. Εδώ θα πρέπει να ληφθούν οι αποφάσεις σύντομα να λειτουργήσει το πολιτιστικό μέγαρο, μια τιμητική πράξη προς τον Ανδρέου, μιας που τα έργα του θα φιλοξενηθούν εκεί, αφού δεν στάθηκε δυνατόν να διασωθεί το σπίτι και το ατέλειε του από την κατεδάφιση και τη μετατροπή του σε πάρκινγκ. Λεπτομέρειες για το πώς ήταν στο χωριό δεν τις γνωρίζω. Ξέρω όμως ότι είχε πολύ καλές σχέσεις και στο τέλος τους είχαν γνωριστεί ακόμη περισσότερο και είχαν δέσει. Και αυτοί τον εφροντίζανε και στο τέλος που είχε λίγο αρρωστήσει, μέχρι που είδε ότι δεν μπορούσε πια να μείνει μόνος του και δεν θα ήθελα για τον Ανδρέο να του πηγαίνουν το φαγητό ο Δήμος. Και αποφασίζει να επιστρέψει πλέον στην Ελλάδα. Και εκεί νομίζω αρχίζει η περιπέτεια ενός Οδυσσέα στην επιστροφή. Στην Ελλάδα γίναμε πολύ πιο κολλητοί, μπήκα και στο Ίδρυμα Ανδρέου, γιατί θέλησε ο ίδιος να με βάλει στο Ίδρυμα Ανδρέου. Είχαμε σπίτια στην Αίγινα και οι δυο και συναντιόμασταν εκεί τα καλοκαίρια. Εγώ και ο αδερφός μου είχαμε γεννηθεί στην Αμερική. Και κάποιος είναι το 85-86, ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα. Στην Αίγινα, όσο ήταν δηλαδή αυτά οι διακοπές ουσιαστικά στην Αίγινα, ειδικά τα καλοκαίρια, εκεί είναι η πρώτη μου αναμνήσεις από τον Θεό. Ήταν δηλαδή ένα σπίτι, αν και μικρό, είχε πολύ κόσμο συνέχεια. Το είχε φτιάξει τέλη του 70, αρχές 80. Είχε φτιάξει ένα μεγάλο κομμάτι του σπιτιού και όλα στην Αίγινα και ήταν υπερήφανος γι' αυτό. Και καθόταν και εξηγούσε και έλεγε. Είχε φέρει, θυμάμαι, για να φτιάξει έναν πάγκο και ένα τραπέζι, είχε φέρει πλακάκια από τη Γαλλία. Είχε καθίσει τα αυτοκίνητα. Και μας εξηγούσε πώς τα έφερε, πώς σκέφτηκε το σχέδιο, πώς το έκανε. Τα σχέδια. Είχε ένα πολύ ωραίο διδακτικό τρόπο, μαζί μου τουλάχιστον, γιατί με έβαζε να με ρωτούσε πώς αντιλαμβανόμουν κάποια πράγματα, πώς τα έβλεπα, να σχεδιάσω κάποια πράγματα. Πάντα μέσα στην ενέργεια, αυστηρός όταν ερχόταν στο έργο του, αλλά στο υπόλοιπο της ημέρας ήταν πολύ, πολύ ζεστός και πολύ έτσι να παίξει. Τουλάχιστον μια-δύο εβδομάδες πηγαίναμε εκεί πέρα και θυμάμαι που έφανε και φίλους του. Τον κύριο Παπαγιάννη, τον Θόδωρο Παπαγιάννη τον Γλύπτη, από μικρό παιδί που κάνανε παρέα. Πάντα αφιέρωνε λίγο χρόνο να ζωγραφίσει, όπως ήταν το σπίτι. Χωριστά από το κεντρικό κτίριο είχε φτιάξει ένα στάβλος και τον είχε φτιάξει και το είχε κάνει σαν ατελιέ. Πολύ ωραίο, πολύ φωτεινό χώρο και δούλευε πολλές ώρες εκεί πέρα. Τον έβλεπα πολύ βέβαια τα καλοκαίρια στην Αίγινα, που πήγαινα εκεί τα πρωινά και καθόμασταν στο σπίτι του και πήγαινα και μου έδειχνε τα έργα του, μου έδειχνε τα ζωγραφικά του, γιατί γλυπτικά δεν έκανε πολλά στην Αίγινα και στην Ελλάδα. Έκανε ζωγραφική όμως εκεί, χαρακτικά. Το 2021 πραγματοποιείται στην Αίγινα μια έκθεση τιμητική για τον Κώστα Ανδρέου με έργα που διαθέτει το Ίδρυμα Κώστας Ανδρέου. Το Ίδρυμα δορίζει στο Δήμο Αίγινας τη Μεγάλη Σιρήνα. Είναι η Μεγάλη Σιρήνα.
1956. Σήμερα, 2024, στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, σε έναν άδικο εκθεσιακό χώρο, μόνιμα κλειστό λόγω θεσμικού κενού, ξεχασμένη και μόνη η Σιρήνα περιμένει κάποιος να ενδιαφερθεί για να την τοποθετήσει στο φυσικό της χώρο, την προκυμαία του λιμανιού της Έλληνας, να αγναντεύει τη θάλασσα. Πάντα ζωγράφιζε, πάντα. Δεν σταμάτησε να ζωγραφίζει. Και στο σπίτι που έμενε είχε ένα καβαλέτο με τις μπουγιές και τα πινέλα και πάντα ζωγράφιζε. Και τη μέρα που πέθανε είχε ένα μισοτελειωμένο πίνακα στο καβαλέτο και απλά πέθανε. Απλά έπαθε μια ανακοπή και πέθανε. Λίγους μήνες πριν πεθάνει πήγα να τον δω και με τρεμάμενα χέρια ήθελε να έχει δίπλα το τελευταίο του έργο, το οποίο δεν το είχε τελειώσει, και πήγε λίγο να ζωγραφίσει. Και του λέω, βρε Αντρέα μου, γιατί κουράζεσαι, τόσα έχεις φτιάξει. Δεν κουράστηκες, δεν βαρέθηκες. Δήμητρα μου λέει, δεν με ενδιαφέρει τι έχω κάνει μέχρι χτες. Τι θα κάνω από αύριο. Και αυτό έχει γίνει δίδαγμα ζωής για μένα. Πάντως, όλοι τον εκτιμούσαν και όλοι τον σέβονταν σαν καλλιτέχνη. Είχε πάρα πολλή δουλειά και δεν μπορούσε κανείς. Αυτό το πράγμα δηλαδή, αυτό σε αποστόμωνε. Είμαστε μαζί και πηγαίνουμε στην Εθνική Πινακοθήκη και μπαίνει μέσα με έναν αέρα σαν να το ανήκει ο χώρος. Και πάγωσα, λέω, πώς γίνεται, θα... Και είδα ότι ο κόσμος γιατί τον ήξερε και λέει, ο Ανδρέου, εντάξει, περάστε. Και αρχές πάρα πολύ σταθερές στο βάθος, παρόλο που η εξωτερική του, η πρώτη επαφή, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας πολύ κοσμικός, πολύ ανοιχτός άνθρωπος, πάρα πολύ ευπροσίγορος. Του άρεσε πάνω απ' όλα να μιλάει για τη φιλοσοφία, για την τέχνη, για την πολιτική, για τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά πάνω απ' όλα για τη γυναίκα. Η γυναίκα και στο έργο του έχει πρωτεύοντα ρόλο. Όταν πρωτοπήγα εγώ και είδα τα έργα του επιστρέφοντας στο σπίτι, η ψυχή μου είχε τεράστια ανάταση. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ για οτιδήποτε άλλο. Έβλεπε κανείς ότι είχε βάθος, είχε σκέψη, είχε αυστροφία, εξυπνάδα. Ο Ανδρέος σκόρπιζε χαρά, σκόρπιζε δημιουργία με το βλέμμα του, με το περπάτημά του, με τις κινήσεις του. Την έλεγε είμαι ο καλύτερος. Ήξερε την αξία του, δεν ήταν μετριόφρον. Τον διεκρινέ η μεγάλη του απλότητα. Δεν κόμπαζε. Αυτό εμένα με άγγιξε πάρα πολύ η ανθρωπιά του, γιατί χωρίς ακόμη να γνωρίζω όλο του το έργο, έβλεπα έναν πολύ μια δυνατή προσωπικότητα που με άγγιξε πάρα πολύ. Με μια ευαισθησία απίστευτη, εξυπνάδα όμως και ευστροφία και καλό συνομιλητή. Πιστεύω ότι ο θείος μου ο Κώστας ήταν έτσι πολύ δοτικός. Γενικά έχει βοηθήσει αρκετούς ανθρώπους. Και τη μέρα της κηδείας είχαν έρθει πάρα πολλοί άνθρωποι στην κηδεία και μου λέγανε, με έχει βοηθήσει και άμα θέλεις κάτι, πες μας. Ήθελα να σας πω ότι αυτό το μάτι για μένα, αυτό ήταν δώρο. Όταν μου το χάρισε, του λέω, είμαστε στο σπίτι. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Του λέω, θα μου επιτρέψεις, εγώ θέλω να το βάλω, το έχω κοντά μου στο γιατρείο μου. Φοβήθηκε για μια στιγμή στο γιατρείο, μη μου το πάρουν. Όμως εγώ πήγα κόντρα στην επιθυμία του. Αυτό όμως το χάρηκα επίσης όταν το πήρα, διότι ήταν μια καινούρια σειρά από γλυπτά, ενώ είχε σταματήσει να κάνει πολλά γλυπτά και ξανάρχιζε να κάνει και να οξυγονοκολλεί, όπως οξυγονοκόλλησε και το μενταγιόν μου και το έκανε στυλ χαλαζίου. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που ερχόταν να εξετάσουμε τα μάτια του, πάντοτε πήγαινε κοντά στα έργα του, πάλι τα κοίταζε με πολύ αγάπη. Η χαρά του ήτανε όταν πούλαγε ή όταν χάριζε ένα έργο του, να το έχει αγαπήσει αυτός που θα το πάρει. Μου λέει, εάν δεν μου αρέσει και δεν αγαπήσει το έργο μου αυτός, δεν μπορώ να το δώσω, Δήμητρα. Ακόμα με εμπνέουν τα έργα, ακόμα με συντροφεύουν και νιώθω ότι ο Ανδρέου είναι συνέχεια δίπλα μου.
διότι πάντοτε είχε να με ενδυναμώνει με μια κουβέντα, να μας ενδυναμώνει τα παιδιά μου, να με ενέπνεε η προσωπικότητά του. Ήρθε στην Ελλάδα, υπήρξε μια μεγάλη έτσι, κινητικότητα να οργανωθούν, να έρθουν όλα τα έργα εδώ πέρα. Εφόσον ήρθε, εγκαταστάθηκε σε ένα σπίτι λίγο πιο κάτω. Άρχισαν οι πρώτες ιδέες του να φτιάξει ένα ίδρυμα. Ήθελε με κάποιο τρόπο, αφού πεθάνει, να υπάρχει κάτι, κάποια δομή, ένας οργανισμός, κάτι που να μπορεί να στηρίξει το έργο του. Με μια μεγάλη ελπίδα να γίνει μια έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Θυμάμαι, μου έλεγε, Δήμητρα, μίλησα με την διευθύντρια της Πινακοθήκης. Μιλήσαμε, αλλά με εκνεύρισε στο τέλος. Ενώ ήθελε να προσφέρει τρία έργα, τρία ή τέσσερα ήθελε να προσφέρει στην Πινακοθήκη και δεν του πήρε κανένα, νομίζω. Δεν ξέρω αν του έχει πάρει ένα κεφάλι, θα σας γελάσω, δεν το έχω δει. Δεν ξέρω τι είχε συμβεί με τη Λαμπράκη στο Παρίσι, κάτι πιθανό να είχαν παρεξηγηθεί, δεν ξέρω. Πάντως δεν ήθελε να το κάνει. Δυστυχώς ο Ανδρέου πέθανε το 2007, χωρίς να δει μεγάλη αναδρομική στην Πινακοθήκη, την οποία είχε ζητήσει, δεν έγινε ποτέ. Με την πικρία ότι δεν έγινε όσο θα έπρεπε γνωστό στην ίδια του την πατρίδα, δεν πρόλαβε να το δει. Εάν εξαιρέσω δηλαδή κάποιους συλλέκτες οι οποίοι πήραν ένα σημαντικό μέρος από το έργο του. Μα δεν μίλαγε κανείς για τον Ανδρέου εδώ, παρά μόνο λίγες εκθέσεις. Και όλα του τα έργα ήταν στιβαγμένα που έφερε από τη Γαλλία στο διαμέρισμά του εκεί, Χατζή 25, που είναι στα Πατήσια, εκεί που είναι και το ντεπό με τα έργα του. Έκανε εκθέσεις ο Ανδρέου, αλλά το έργο του δεν αναδείχθηκε όσο έπρεπε. Γνώρισε σταδιακά μία απαξίωση όταν γύρισε στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς δεν έπαιξε το παιχνίδι των γνωστών κυκλωμάτων της τέχνης στην Ελλάδα. Και αυτό τον πλήγωσε πάρα πολύ. Θέλαμε να δωρήσουμε έργα στο Δήμο Αθηναίων, βρίσκαμε τείχος αδιαφορίας και γραφειοκρατίας. Θέλαμε να δωρήσουμε έργο στην Ελληνική Γλυπτοθήκη, το ίδιο. Το Ίδρυμα ουσιαστικά είναι σε μια κατάσταση που προσπαθεί να οργανώνει ουσιαστικές εκθέσεις και να βοηθήσει όσο μπορεί νέους καλλιτέχνες. Είναι δύσκολες καταστάσεις, δεν είναι εύκολο να λειτουργήσει ένα ίδρυμα με περιορισμένους πόρους, αλλά γίνεται μια προσπάθεια αρκετά έτσι, φιλότιμη. Κομμάτι των έργων είναι στο Ίδρυμα, ανήκουν στο Ίδρυμα και ευτυχώς που τα έχει το Ίδρυμα και μπορεί να τα βάζει σε εκθέσεις. Κάποια άλλα έργα που είχε όταν πέθανε, περάσανε στην οικογένεια. Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια έργα και στις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης. Αν πρόλαβε να δει το Ίδρυμα στη μορφή που θα ήθελε. Πιστεύω δεν πρόλαβε να το δει. Και πιστεύω ότι δεν έχει φτάσει σε αυτό που θα ήθελε. Αλλά πάντα λειτουργούσε με το σκεπτικό ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Το κομμάτι που τον λυπούσε ήταν επίσης ότι η γραφειοκρατία ήταν τεράστια. Ήθελε να κάνει ένα ίδρυμα χρόνια. Άρχισε να το κάνει. Το φτιάξαμε με σκοπό να έρχονται παιδιά, να βλέπουν τα έργα του, να διδάσκονται. Δυστυχώς πέθανε απότομα, διότι δεν το περίμενε ο ίδιος καθόλου και έτσι το Ίδρυμα έμεινε στα σπάργανα δυστυχώς και ευτυχώς κληρονόμοι του μας βοηθούν, διότι αυτοί έχουν το μεγαλύτερο μέρος των έργων του με εκατοντάδες ζωγραφικά έργα, χαρακτικά έργα και πάρα πολλά γλυπτά, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί ανά τον κόσμο. Και έτσι το δικό μας αποθέμα σε έργα είναι πλέον πολύ μικρό, κυρίως σε γλυπτά έργα. Είναι σαν να μην υπήρξε σε αυτή τη χώρα και πλην ορισμένων λαμπερών
εξαιρέσεων, δυστυχώς δεν έλαβε την πρέπουσα, να το πω έτσι, αναγνώριση. Προσπάθησε για την Ολυμπιάδα, για το αεροδρόμιο να κάνει προτάσεις. Ακόμα και μετάλλια έφτιαξε προπλάσματα. Αλλά οι πόρτες συνήθως ήταν κλειστές. Το μεταξύ, το 2004, ναι, ήταν λίγα χρόνια πριν φύγει. Είχε προετοιμάσει ένα μεγάλο έργο. Το είχα δει με χρώματα ελληνικά. Και είχε σαν φόντο το 2004 για τους Ολυμπιακούς και δεν καταδέχτηκαν ούτε καν να το αξιοποιήσουν για τίποτα. Δεν μπορώ να πω παραπάνω, πικράθηκε. Αυτό το λέω ο αέρας. Ναι, είναι ο αέρας. Το έκανα την Ολυμπιάδα. Αλλά δυστυχώς έμεινε μόνο εδώ πέρα. Δεν μπορώ να το παρουσιάσω πουθενά. Το οποίο είναι, ήθελα να δώσω αυτή την κίνηση η οποία οι αθλητές γίνονται ένας αέρας όλο. Και τι ήθελα να κάνω αυτό. Ήθελα πολύ να γίνει αυτό 7-8 μέτρα, να το βάλουμε σε ένα στάδιο μπροστά. Αλλά δυστυχώς δεν υπήρχε τίποτε για την Ολυμπιάδα. Και θέλω να σας πω εδώ τη δική μας γνωριμία με τον Ανδρέο, η οποία ξεκίνησε πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα το 2003 από μια καλή φίλη του Τελουγλίου, την Σοφία Τικαζάζη, φιλότεχνη, ταξιδεύει στη Γαλλία πολύ συχνά, να τον βρει στο εργαστήριο, να γίνει φίλη μαζί του. Στη Θεσσαλονίκη η Σοφία οργάνωσε αρκετές εκθέσεις, αλλά ζωγραφικής. Και έτσι γνώρισε η Θεσσαλονίκη τον Ανδρέου για τη ζωγραφική του, όχι όμως για τη γλυπτική. Τελικά η Θεσσαλονίκη βρίσκει τον τρόπο να δικαιώσει τον Κώστα Ανδρέου παραμονή των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Το 2004, ένα χρόνο αφού ήρθε στην Ελλάδα, είχαμε εδώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τότε συζητούσαμε στο Τελόγλιο, μετά την έκθεση Καλατράβα που ήταν μια εντυπωσιακή έκθεση ουσιαστικά γλυπτικής με μακέτες και σχέδια αυτού του σπουδαίου αρχιτέκτονα, προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, να φέρουμε μια έκθεση γλυπτικής που τέριαζε και πάρα πολύ στη θεατρικότητα του χώρου στο Τελόγλιο, να φέρουμε λοιπόν έναν Έλληνα γλύπτη, αλλά όχι πολύ γνωστό, στην Ελλάδα. Και τότε πέφτει η πρόταση για τον γλύπτη Ανδρέου. Και είχα τη χαρά να τον συναντήσω πια στην Αθήνα, στο εργαστήριο το οποίο ήταν δύσκολο, γιατί είχε φέρει πάρα πολλά γλυπτά, ήταν το ένα πάνω στ' άλλο, υπήρχε έτσι μια περίεργη καταστασία, απ' την άλλη ήταν και τρομερά γοητευτικό. Αυτή θυμάμαι τη μεγάλη μακριά μέρα, αλλά υπέροχη μέρα στο εργαστήρι του. Συζητήσαμε πολύ για την έκθεση στο Τελόγλιο και θυμάμαι ότι έπρεπε να μετρήσω πόσα γλυπτά θα μεταφέρει από το εργαστήριο στην έκθεσή μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορούσα να σταματήσω τον κατάλογο. Λέγαμε και αυτό και εκείνο και να φέρουμε και τα υπέροχα ανάγλυφα με χρώματα, οποία ήταν δύσκολο να μεταφερθούν. Μεγάλα έργα, τις περίφημες στήλες, είναι από την τελευταία δουλειά του, που μπορούσες να διακρίνεις πραγματικά το εσωτερικό έως τα περίφημα αεροστατικά που εξαϊλώνονται, είναι σύρμα πια, πλέγματα, πάρα πολύ ελαφρά και στον ήχο αλλά και ανεξάρτητα γλυπτά. Και για μένα ήταν ίσως η αποθέωση της ύλης στη τελευταία φάση της ζωής του. Τον παρακάλεσα, ωραία να τα φέρουμε όλα αυτά στο Τελόγλιο, αλλά να είναι αυτός που θα δει τη σχέση των έργων μεταξύ τους. Και είναι η πρώτη φορά στο Τελόγλιο που ένας καλλιτέχνης, εν ζωή φυσικά, αποφασίζει για το πώς θα στηθεί η έκθεση. Μία χορεύτρια, το φλαμέγκο, η γυναίκα που είναι έτσι σκημένη και σκέπτεται, είναι ένα έργο του 1953.
ήθελα να κάνω τον Ίκαρο. Αυτό εδώ πέρα το μεγάλο άγαλμα που βλέπετε, το έχω κάνει προς τιμή της οικογένειάς μου, γιατί υπήρχε πολύ αγάπη μεταξύ μας και έκανα αυτό το οποίο το λέω αυγό. Είναι η μητέρα, είναι ο άντρας, η μητέρα και το παιδί, το βλέπετε εδώ πέρα. Ναι, είναι ένα πολύ μεγάλο άγαλμα, έκανα ένα χρόνο να το κάνω. Φοβάμαι ότι αν είχαμε έναν άλλον επιμελητή ή θεωρητικό θα μας έλεγε αδύνατον τα έργα να είναι τόσο πολλά και χωρίς θεωρητικά τις καλές αποστάσεις που πρέπει να έχουν, τον αέρα που πρέπει να έχουν, την απόσταση του ένα με το άλλο, γιατί το ένα μπερδεύεται με το άλλο. Εδώ ήταν ακριβώς το αντίθετο, το ένα μπερδευόταν με το άλλο, αλλά συγχρόνως δημιουργούσε σχέσεις και οικειότητα με τον θεατή. Αυτό που ένιωσα στο εργαστήρι και έλεγα πώς να το δείξουμε στην έκθεση. Έτσι λοιπόν ήρθανε πάρα πολλά γλυπτά, δεν έγινε μόνο το ισόγειο, έγινε και ο επάνω όροφος. Απλώθηκαν με έναν δικό του τρόπο. Δεν του πήρε πολλή ώρα, αλλά συγκεντρωνότανε πολύ και έβρισκε μαγικά τη σχέση μεταξύ τους. Και όταν το βλέπες έλεγες ναι, δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα ωραιότερα αποτελέσματα που είχαμε ποτέ σε έκθεση στο Τελόγλιο και για μας ήταν μια ευτυχία να μπορούμε να κάνουμε μια πραγματικά νέα, αξιόλογη πρόταση την ώρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τρία μάτια είναι η Τρινιτέ, τρία μάτια. Είναι από τα τελευταία ανάγλυφα που έχω κάνει. Εδώ πέρα είναι το δραματικό έργο, είναι το Auschwitz, αυτό το δράμα που ήταν οι φούρνοι οι οποίοι καίγανε τους ανθρώπους και έχω κάνει προς τιμή των Εβραίων και των άλλων που κάψανε στο Auschwitz. Όταν το έκθεσα στην Αθήνα, ο κύριος Αβραμόπουλος το είχε διαλέξει για να το κάνουμε μεγάλο, 3 μέτρα. Και όταν τηλεφώνησα να τους πω, μου είπαν αν θα το κάνω δώρο. Νομίζουν πως οι Έλληνες, πως οι καλλιτέχνες είναι γκανγκστέρ και κερδίζουν τα λεφτά κλέβοντας. Ναι, τόσο πολύ αγαπάνε να πούμε τους καλλιτέχνες. Ό,τι έργο παίρνουν, τότε αυτό τους αξίζει. Η ευτυχισμένη κατάληξη ήταν ότι όταν τελείωσαν όλα αυτά, ο Ανδρέου μας χάρισε πολύ όμορφα γλυπτά, με δική του επιλογή, δεν ζητήσαμε κάτι, αλλά ο ίδιος ενθουσιασμένος αποφάσισε να αφήσει εδώ ένα μεγάλο μάτι, το οποίο έχουμε πάντα εκτεθειμένο στον εξωτερικό χώρο του Τελογλίου. Την οικογένεια, τη μάνα με το παιδί, την αρχική οικογένεια που μετά μεταπλάθεται στην πορεία της δουλειάς του. Γι' αυτό ήταν σημαντικό ότι ξεκινούσε από μια παράσταση σχηματοποιημένη, θα έλεγα, με αρχαϊσμούς, αλλά που αρχίζει και φαίνεται η απλοποίηση και μετά θα προχωρούσε στην πλήρη αφαίρεση. Μας άφησε επίσης το Auschwitz, ένα από αυτά τα γλυπτά με έντονες τις αιχμές στο χώρο. Είναι σαν να φεύγουν εκρήξεις στο χώρο και μια αναφορά σε αυτό το δραματικό γεγονός. Εκεί αρχίζει, νομίζω, αυτή η μεγάλη δεξιοτεχνία που έχει με το χώρο, όπου αφαιρεί και πια είναι γραμμές και κραυγές στο χώρο. Και αυτά εδώ πέρα είναι αεροστατικά, δηλαδή φόρμες οι οποίες δεν έχουν βάρος κανένα. Ξαναβλέποντας σήμερα, 20 χρόνια μετά, μου φαίνεται απίστευτο ότι πέρασαν από το 2004. Έχουμε ακριβώς 20 χρόνια από τη μεγάλη έκθεση στο Τελόγλιο, το έργο του Ανδρέου. Σκεφτόμουν πόσο τυχεροί θα ήμασταν αν ζούσε και αν μπορούσαμε να την ξαναφτιάξουμε αυτή την έκθεση. Σήμερα πιο όρημοι κι εμείς, γιατί μετά από 20 χρόνια διαδρομής πρέπει να πω ότι ακολούθησαν και άλλες εκθέσεις όπου ο καλλιτέχνης έφτιαχνε την έκθεση του όριμο συνήθως και το στήσιμο της έκθεσης ήταν και αυτό μέρος της προσφοράς του και του έργου του.
πόσο πιο όρημοι θα ήμασταν εμείς και ενδεχομένως το κοινό με το να καταλάβει τη σημασία του έργου του Ανδρέου όχι μόνο στην Ελλάδα, στην διεθνή του διάσταση. Αυτό που λείπει σήμερα, αυτό που έλειπε πολύ έντονα παλιά, που σιγά σιγά θέλω να ελπίζω ότι το αναπληρώνουμε με τη γνώση και την έρευνα, για το ποιοι είμαστε, αλλά γενικότερα, όχι μόνο μέσα στην Ελλάδα. Γενικότερα, και αυτό σου δίνει και μια δύναμη και μια αισιοδοξία, ότι ναι, ο Έλληνας έχει πολύ σπουδαίες δημιουργίες, οι οποίες αντέχουν και αντέχουν στον χρόνο και αντέχουν και πιστεύω και στο μέλλον. Αξίζει τον κόπο νομίζω να πάνε παραπέρα. Θα ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί αν μπορούσαμε να το ξαναφτιάχνουμε. Αν τυφλωνόμουν, θα συνέχιζα να έχω την ίδια περιέργεια. Έχω δει τόσα πράγματα ήδη. Δεν βλέπουμε μόνο με τα μάτια. Βλέπουμε επίσης με την καρδιά. Και είναι λοιπόν το φως του κόσμου που έρχεται από μέσα μας. Κώστας Ανδρέου.